Πρόκειται, όπως είπαμε, για πολυνομοσχέδιο σκούπα με σαρωτικό χαρακτήρα, το οποίο αφορά σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και καταπιάνεται με όλες σχεδόν τις εκκρεμότητες των αναδιαρθρώσεων που εξελίσσονται εδώ και χρόνια στην εκπαίδευση. Αντιδραστικές βεβαίως, αντιεκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις που αποτυπώθηκαν μέχρι και στο τρίτο μνημόνιο, θυμίζουμε. Και ως συνέχεια βεβαίως των προηγούμενων κυβερνήσεων, υλοποιούνται τώρα με περίσχιο πάθος και προσήλωση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μάλιστα φτάνει να παραδίδει και μαθήματα αποτελεσματικής εφαρμογής τέτοιων αναδιαρθρώσεων, όπως ας πούμε για το ζήτημα της αναδιάταξης του πανεπιστημιακού χάρτη σε σύγκριση με εκείνη την άγαρμπη προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας με το περιβόητο σχέδιο Αθηνά. Και όλα αυτά κάτω από το άγρυπνο μάτι του ελληνικού κεφαλαίου που ελέγχει και με συχνότατες παρεμβάσεις, δημόσιες παρεμβάσεις, ορίζει τις κατευθύνσεις, τις επιθυμίες του, δηλώνει για την ελληνική εκπαίδευση. Και όλα αυτά μέσα στα πλαίσια που ορίζουν πάντα οι στόχοι και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό την υψηλή βεβαίως εποπτεία του ΟΟΣΑ, αυτόν τον προνομιακό σύμβουλο της κυβέρνησης. Και μιας και πρόκειται για πολυνομοσχέδιο με επιπτώσεις για όλη την εκπαίδευση, είπε και ο κύριος Φίλης χτες, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Παιδείας, μην το ξεχνάμε, να κάνει και έναν απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής στην εκπαίδευση, απολογισμό τον οποίο μάλιστα βρήκε και θετικό αλίμονο. Αν δεν πενέσεις στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Μας είπε λοιπόν για την υποχρεωτικότητα που καθιέρωσε δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ στη διετή προσχολική αγωγή, αλλά δεν μας είπε ότι αυτή η ρύθμιση παραμένει μετέωρη και ανεφάρμοστη στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή εκεί όπου βρίσκεται η πλειοψηφία των νηπίων, αφού η εξαγγελία αυτή δεν συνοδεύτηκε με την αναγκαία χρηματοδότηση για υποδομές και προσωπικό, ούτε καν με ένα σχεδιασμό για όλα αυτά. Αντίθετα, είδαμε ένα κονδύλι στον προϋπολογισμό ορισμένων εκατομμυρίων για τα νηπιαγωγεία να θυσιάζεται ως ισοδύναμο της μη περαιτέρω περικοπής των παλαιών συντάξεων. Μόνο για κάτι κοντέινερ ακούσαμε μέχρι τώρα και ας μην λησμονάμε εδώ ότι μιλάμε για νήπια. Μας είπε ο πρώην Υπουργός για την αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου που πέτυχε δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ξέχασε να μας πει ότι τα σχολεία στέγνωσαν από χρήματα και συνεχίζουν βεβαίως να λειτουργούν πάντα με τα γνωστά παράδεκτα σχολικά βιβλία από το 2006 και βέβαια με τους χιλιάδες χιλιάδων μετακινούμενους αναπληρωτές και ορομίσθιους. Μας είπε για την ειδική αγωγή, αλλά δεν μας είπε για το έσχος των ελλείψεών της σε υποδομές και μόνιμο προσωπικό που αφήνει τα περισσότερα παιδιά που την έχουν ανάγκη, τα αφήνει έξω από αυτήν. Μιλάμε για ένα ποσοστό πάνω από το 80%. Για να μην μιλήσουμε και για την ταλαιπωρία, το άγχος και τα έξοδα χιλιάδων οικογενειών, παιδιών με αναπηρία, εξαιτίας των πρόσφατων κυβερνητικών ρυθμίσεων για τις αναγκαίες εξωσχολικές τους θεραπείες. Μας είπε για τα ΕΠΑΛ και τα διετή προγράμματα των πανεπιστημίων που περιμένουν τους μαθητές τους. Αλλά δεν μας είπε ούτε για το κλείσιμο εκατοντάδων τμήματων και τομέων των ΕΠΑΛ με το πρόσχημα ότι είναι ολιγομελή, ούτε για την άγρια βεβαίως εκμετάλλευση, μας είπε, των νέων παιδιών μέσω της μαθητείας. Όσο για τους διορισμούς που ακούμε χρόνια τώρα, το μόνο συγκεκριμένο που υπάρχει μέχρι στιγμής είναι ένα σύστημα προσλήψεων που από τη μια απαξιώνει τα πτυχία και τις συνεχείς μετακινήσεις χιλιάδων εκπαιδευτικών για χρόνια και από την άλλη οδηγεί και σε απολύσεις. Ας έρθουμε τώρα σε ένα από τα βασικά περιεχόμενα του πολυνομοσχεδίου. Το ζήτημα του λυκείου και το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μίλησε ο Υπουργός και όλοι οι κυβερνητικοί βουλευτές για τις παθογένειες του λυκείου, ιδιαίτερα της τρίτης του τάξης,
για την ουσιαστική της ανυπαρξία δηλαδή και τον καταργημένο μορφωτικό της ρόλο, αλλά δεν μας είπαν γιατί είναι έτσι. Και ξέρετε, αυτό είναι βασικό. Μια επιτυχημένη θεραπεία, για να είναι επιτυχημένη, προϋποθέτει και τη σωστή και αιτιολογημένη διάγνωση, να βρεις δηλαδή τις αιτίες. Απλώς έβγαλαν το συμπέρασμα ότι η κυβερνητική πρόταση, αντικειμενικά το έβγαλαν το συμπέρασμα, ότι η κυβερνητική πρόταση το αναβαθμίζει το λύκειο εξορισμού. Για να τα δούμε όμως όλα αυτά. Μας ζητάτε να συμφωνήσουμε για το πρόβλημα, κύριε Υπουργέ. Καμία αντίρρηση ως προς αυτό. Νομίζω ότι το βλέπουν όλοι. Όμως ακούστε τι λέμε εμείς για την ουσία του προβλήματος του Λυκείου και για τις αιτίες του. Το πρόβλημα του Λυκείου είναι ότι στο κέντρο του βρίσκονται οι εξετάσεις. Είναι η φροντιστηριοποίησή του. Είναι δηλαδή η μετατροπή του σε μια απέραντη άγρια αρένα ανταγωνισμού. Όλα αυτά είναι που το κάνουν ανιαρό και αποθητικό. Και όλα αυτά είναι που οδηγούν τους νέους που βρίσκονται σε μια φάση αναζήτησης, ψαξίματος, τους αναγκάζει να βάζουν φρένο στους προβληματισμούς τους μέσα στο σχολείο, γιατί αυτά, ξέρετε, δεν είναι για τις εξετάσεις, και ας πάνε να τα αναζητήσουν αλλού. Το πρόβλημα του Λυκείου είναι ότι δουλεύει για να αποκλείσει κάποιους από τη γνώση. Γιατί? Μα γιατί αύριο αυτό το ίδιο το σύστημα θέλει αυτούς να τους αποκλείσει από τη ζωή με δικαιώματα. Και εδώ βρίσκεται το άγχος των μαθητών του Λυκείου και η απώλεια, η ρίζα της απώλειας του μορφωτικού του ρόλου. Με λίγα λόγια, το πρόβλημα είναι η ζωή των νέων, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι ο ελεύθερος χρόνος που εξαφανίζεται. Και αυτό, ξέρετε, δεν αλλάζει ακόμα κι αν στα σχολεία το κουδούνι αρχίσει να χτυπάει στις 9 αντί για τις 8. Γιατί η πίεση και το τρεχαλιτό απλώς θα μεταφερθούν μια ώρα αργότερα. Είναι το άγχος λοιπόν, η πίεση, τα προβλήματα στο σπίτι, οι εφηβικές ευαισθησίες, οι μαθησιακές δυσκολίες, για τις οποίες δεν υπάρχει καμιά, μα καμιά απολύτως βοήθεια στο Λύκειο. Όλα αυτά είναι που διαλύουν τους μαθητές σε μια όμορφη και ευαίσθητη ηλικία. Όμως οι μαθητές, από όσο ξέρουμε, και να ζήσουν θέλουν και να μάθουν. Και οι γονείς από την άλλη θέλουν τα παιδιά τους και να προοδεύουν και να βάζουν στόχους και να τους πιάνουν αυτούς τους στόχους. Και θέλουν όλοι αυτοί ένα σχολείο που θα βοηθάει ουσιαστικά και δεν θα αποκλείει από τη γνώση ούτε κάποια παιδιά, τα περισσότερα παιδιά, ούτε βεβαίως θα τους υποχρεώνει να βάζουν το χέρι συνέχεια στην τσέπη. Όσο για τους εκπαιδευτικούς, αυτοί δεν νομίζω ότι θέλουν να είναι τροχονόμοι επιδόσεων σε ένα σχολείο, σε ένα σχολείο φροντιστήριο, αρένα κυριολεκτική, αλλά να συμβάλλουν όσο μπορούν, όσο περνάει από το χέρι τους, να προσεγγίσουν οι μαθητές τους τον κόσμο με επιστημονικό τρόπο. Όχι μόνο για να τον γνωρίσουν, λέμε εμείς. Όχι μόνο, δεν φτάνει αυτό. Μα κυρίως για να τον αλλάξουν. Γιατί αυτό έχει ανάγκη νεολαία και ο κόσμος, αυτόν τον κόσμο να τον αλλάξει. Για να δούμε τώρα πώς εννοεί η κυβέρνηση την αναβάθμιση του Λυκείου. Το νομοσχέδιο προβλέπει ξεκάθαρα τον περιορισμό της γενικής παιδείας μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου και μετατρέπει την Τρίτη Λυκείου σε προπαρασκευαστικό έτος, δηλαδή σε φροντιστήριο για τις εξετάσεις. Όπως γίνεται στην Ευρώπη, λέει η κυβέρνηση. Έτσι υποτίθεται θα περιοριστεί η ανάγκη για φροντιστήριο, γιατί λέει η κυβέρνηση το λέει, γιατί λέει το σχολείο θα γίνει το ίδιο το σχολείο, το ίδιο το Λύκειο γίνεται φροντιστήριο. Τώρα αυτό, όπως και να το δεις, αναβάθμιση δεν το λες πάντως. Όμως η γενική παιδεία και μάλιστα η επεξεργασμένη επιστημονικά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη, είναι απέτηση της εποχής μας. Γι' αυτό και ο περιορισμός της, όπως κάνει τώρα δά η κυβέρνηση, είναι μια επιλογή αντιδραστική. Γιατί δεν μπορεί να αναπτύσσεται η επιστήμη και η κοινωνία, να προκύπτουν νέες επιστημονικές γνώσεις συνέχεια, να εξελίσσεται η τεχνολογία, να νέα κοινωνικά και φυσικά φαινόμενα να αναζητούν την ερμηνεία του σήμερα
Να γίνεται δηλαδή όσο γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη για μια πλατιά γενική παιδεία, και αυτή η γενική παιδεία που οφείλει να δίνει το σχολείο να συρρυκνώνεται. Και βεβαίως απορρίπτουμε και εκείνη τη λογική, την κυβερνητική, ότι αν δεν θες να γίνεις ιστορικός ή φιλόλογος, τι τη χρειάζεσαι, βρε παιδί μου, την ιστορία? Γιατί αυτά ακούμε. Αυτά ακούμε και αυτά προκύπτουν από τις τοποθετήσεις. Ή τι τη χρειάζεσαι τη λογοτεχνία, αφού δεν θες να γίνεις ούτε ιστορικός ούτε φιλόλογος? Για μας, το ξεκαθαρίζουμε αυτό, και για κάθε προοδευτικό άνθρωπο, με την κοινωνιολογική έννοια του όρου, η γνώση είναι ζήτημα ζωής και όχι στενά ένα ζήτημα επαγγελματικού προσανατολισμού. Και με την ευκαιρία θέλουμε να κάνουμε και ένα σχόλιο εδώ για το ζήτημα της συγχώνευσης και της συνεξέτασης της λογοτεχνίας με το μάθημα της γλώσσας. Ξέρετε, πρόκειται για δύο διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, δεν είναι ίδια. Η λογοτεχνία, που ανήκει έτσι κι αλλιώς στις λεγόμενες καλές τέχνες, είναι ίσως το μοναδικό μάθημα που παραμένει στο λύκειο πια και παίζει έναν ουσιαστικό ρόλο στην καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής των νέων, αφού τα όποια καλλιτεχνικά μαθήματα έχουν σχεδόν εξοβελιστεί και με δική σας ευθύνη από το λύκειο. Η συνεξέταση λοιπόν της λογοτεχνίας με τη γλώσσα, το διαφορετικό αυτό μάθημα της γλώσσας, αντανακλά εκτός των άλλων και την υποβάθμιση του στοιχείου της αισθητικής αγωγής. Με λίγα λόγια, είναι και αυτό ένα ακόμα βήμα, μια ακόμα αιτία για την αποστέωση του λυκείου. Θα περίμενε κανείς μετά από όλα αυτά, μια που το σχολείο γίνεται φροντιστήριο, οι φροντιστηριάρχες να κλαίνε από τις εξαγγελίες του Υπουργείου. Όμως δεν είναι έτσι. Κάτι πρέπει να ξέρουν αυτοί. Και τρίβουν τα χέρια τους οι ιδιοκτήτες των μεγάλων φροντιστηρίων και ετοιμάζονται για τη νέα πελατεία. Και ξέρετε γιατί? Γιατί οι μαθητές πάνε φροντιστήριο μόνο στα μαθήματα που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Προετοιμάζονται δηλαδή για μια ανταγωνιστική διαδικασία που στόχος της δεν είναι να γράψεις καλά, αλλά να γράψεις καλύτερα από κάποιον άλλον. Και αυτό όχι μόνο δεν αλλάζει με το νομοσχέδιό σας, αλλά ενισχύεται. Γιατί εκτός από το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων, θα μετράει και η επίδοση σε εξετάσεις παρόμοιες των πανελλαδικών ή ακόμα και στο απολυτήριο, γιατί δήθεν ελεύθερη πρόσβαση σε κάποια τμήματα. Οπότε ο κάθε λογικός άνθρωπος, νομίζουμε, καταλαβαίνει ότι σε ένα τέτοιο εξεταστικό μαραθώνιο η ανάγκη να γράψει κανείς καλύτερα από κάποιον άλλον όχι μονάχα θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά και θα μεγαλώσει. Άντε τώρα, σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό, εξετασιοκεντρικό περιβάλλον σχολικό, να βρεθεί και ώρα ή και διάθεση για να συζητηθεί, όπως λέει ο κύριος Υπουργός, ένα επίκαιρο θέμα, ας πούμε, εκτός ύλης. Ίσα-ίσα, ακόμα πιο δύσκολα θα γίνονται τέτοιες συζητήσεις, γιατί πολύ απλά θα πρέπει να βγει η ύλη που θα πιέζει τα σως, γιατί μιλάμε για ένα καραμπινάτο σχολείο φροντιστήριο. Και ένα σχολείο φροντιστήριο, ένα σχολείο εξεταστικό κέντρο, είναι ένα σχολείο που οδηγεί τους εκπαιδευτικούς, τους πιέζει να τρέχουν την ύλη, γιατί πρόκειται για ύλη η οποία εξετάζεται στις πανελλαδικές εξετάσεις, όχι τίποτα άλλο. Και με αυτόν τον τρόπο κάποια παιδιά, αυτά που θα δυσκολεύονται περισσότερο ή αυτά που δεν θα μπορούν να πάνε φροντιστήριο, και δεν είναι και λίγα, θα μένουν πίσω. Και έτσι, στο σχολείο που ετοιμάζει ο ΣΥΡΙΖΑ θα εκφράζονται και θα ενταθούν οι άνισες κοινωνικές αφετηρίες των μαθητών από ακόμα μικρότερη ηλικία. Και οι μαθητές θα χωρίζονται άτυπα σε τρεις ομάδες: αυτούς που στοχεύουν μόνο στο απολυτήριο, αυτούς που στοχεύουν σε τμήματα χαμηλής ζήτησης και αυτούς βεβαίως που στοχεύουν σε τμήματα υψηλής ζήτησης. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε εδώ ότι τα σχέδια της κυβέρνησης βάζουν κυριολεκτικά και το μαχαίρι στο λαιμό χιλιάδων μαθητών της φετινής Β' Λυκείου, αλλά και των επόμενων, γιατί τους καλεί να πάρουν πολύ σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον τους από νωρίτερα και με λιγότερες επιλογές. Τώρα, σε σχέση με αυτό και πριν πάω στο επόμενο κομμάτι του νομοσχεδίου, από τις 4 πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που έκανε το ΚΚΕ ως προτάσεις για το σήμερα, για την πρόσβαση, για το σύστημα πρόσβασης δηλαδή στα πανεπιστήμια, που ήταν η κατοχήρωση της βαθμολογίας, η δυνατότητα
πολλών επιλογών, η δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας και βεβαίως η αποσύνδεση του Λυκείου από τις εξετάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός, ο κύριος υπουργός και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στάθηκαν μονάχα στο ένα, στο ζήτημα της κατοχύρωσης της βαθμολογίας. Και ο μεν κύριος υπουργός, με έναν υφέρποντα ελιτισμό, μίλησε για ακαδημαϊκό έλλειμμα σε αυτήν την πρόταση και μας θύμισε, ναι, να το πω, μας θύμισε τη Μαρία Αντουανέτα, λέγοντας τους σημερινούς μαθητές ότι εντάξει, μην ψάχνετε για μόρφωση κτλ. Φάτε το παντεσπάνι που σας δίνουμε τώρα, κάπως έτσι. Ο δε κύριος Φίλης απάντησε και είπε το εξής, ότι αυτό το σύστημα, λέει, δοκιμάστηκε και απέτυχε της κατοχύρωσης βαθμολογίας. Δεν ξέρω, αλλά ο κύριος Φίλης δεν, αν έχετε παιδιά σε αυτήν την ηλικία, αλλά υπήρξαν αρκετά χρόνια που αυτό το σύστημα εφαρμόστηκε και μάλιστα με επιτυχία και έδωσε τη δυνατότητα σε παιδιά από φτωχές και μεσαίες οικογένειες σιγά σιγά και κρατώντας ένα μάθημα να περάσουν στις σχολές που θέλουν. Γιατί αν μη τι άλλο, εξασφάλισε και αυτό. Ένας να πηγαίνει στη σχολή που ήθελε πραγματικά μετά από προσπάθειες ενός, δύο ή και τριών χρόνων. Και δεν μπορείτε να μας λέτε εδώ ότι αυτό απέτυχε. Καθόλου δεν απέτυχε. Εκτός και αν χαίρεστε γι' αυτό και αν θέλατε να αποτύχει ή έτσι σας βολεύει, μονάχα που έτσι, ξέρετε, αποκαλύπτετε την ταξικότητα της πολιτικής σας όταν μιλάτε με αυτόν τον τρόπο για τέτοιες προτάσεις. Τώρα, για το υπόλοιπο νομοσχέδιο, το οποίο φέρνει ένα τσουνάμι από συγχωνεύσεις και από συνενώσεις, πόσα είναι, 6 είναι, 4 τα πανεπιστήμια και 6-7 τα ΤΕΗ, οδηγεί στην πλήρη εξαφάνιση των ΤΕΗ. Πρόκειται βέβαια για μια εκβάθρον αναδιάταξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πάνω στα σχέδια, όπως είπαμε, που έχουν εκπονήσει προπολού η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΣΑ, σχέδια με τα οποία κανένα αστικό κόμμα και ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά δεν διαφωνούν, κορώνα στο κεφάλι σας, τα έχετε, σχέδια και κατευθύνσεις που υπηρετούν βεβαίως την το δυνατό καλύτερη προσαρμογή της εκπαίδευσης, της τριτοβάθμιας εν προκειμένου, στο άρμα των επιχειρηματικών ομίλων, στο άρμα των συνολικότερων επιδιώξεων του κεφαλαίου. Και μάλιστα αυτοί οι σχεδιασμοί, θα το ξαναπούμε, αποτυπώθηκαν και στο τρίτο μνημόνιο. Είναι το μόνο μνημόνιο το οποίο περιέχει διατάξεις για την παιδεία. Και ξεκίνησαν να υλοποιούνται βεβαίως σε ό,τι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, μετά πήγαμε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Ιόνιο, στο ΕΚΠΑ, στο Γεωπονικό κτλ. Και τώρα έχουμε το μεγαλύτερο βήμα και το σαρωτικότερο. Έτσι, βλέπουμε και σε αυτό το νομοσχέδιο να επαναλαμβάνονται όλα τα βασικά χαρακτηριστικά των προηγούμενων συγχωνεύσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και παρά τη δημιουργία πληθώρας πανεπιστημιακών σχολών και τμήματων, πουθενά δεν είδαμε εμείς και δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τη στήριξή τους με υποδομές και απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό. Κάτι για 15 εκατομμύρια ακούμε, αλλά αυτά είναι μάλλον σταγόνα στον ωκεανό, κύριε Φίλη, για τις ανάγκες που υπάρχουν για τα ήδη, στα ήδη λειτουργούντα πανεπιστήμια, όχι πολύ περισσότερο για αυτά που θα ιδρυθούν. Ούτε βεβαίως το νομοσχέδιο ασχολείται με τις ανάγκες, τις πιεστικές ανάγκες των φοιτητών, με το αβάσταχτο κόστος για πολλούς από αυτούς, με τη φοιτητική μέρημνα, ενώ για το μέλλον τους και τις αγωνίες τους, καλύτερα ας μην το συζητάμε. Η κυβέρνηση και με αυτό το νομοσχέδιο όμως βαθαίνει την επιχειρηματική δραστηριότητα των νέων ιδρυμάτων, στο κομμάτι μάλιστα της έρευνας τη γενικεύει απροκάλυπτα. Απροκάλυπτα τελείως, προκειμένου να στηθούν πανεπιστημιακές υποδομές και προγράμματα που θα υπηρετούν πιο αποτελεσματικά την κερδοφορία μεγάλων επιχειρήσεων σε κάθε κλάδο και σε κάθε περιφέρεια, αν το δει κανείς. Γι' αυτό άλλωστε και λύνει με πολύ μεγάλη επιμέλεια, εδώ είναι πολύ πολύ αναλυτική η κυβέρνηση, μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια, τα νέα ερευνητικά ινστιτούτα και τεχνολογικά πάρκα ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας, εντός βεβαίως των πανεπιστημίων, ερευνητικά κέντρα τα οποία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παραδείγματος χάρη, συνεργάζονται με νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και, ακούστε, διαμεσολαβούν, λέει, στη διασύνδεση της έρευνας, τι ωραίες λέξεις, διαμεσολαβούν, στη διασύνδεση της έρευνας με την οικονομία,
ούτε ο ΣΕΒ θα το έλεγε καλύτερα. Πραγματικά. Και έτσι, το ίδιο το νομοσχέδιο είναι αναμενόμενο να ορίζεται ως κριτήριο για τη διοικητική στελέχωση αυτών των ερευνητικών κέντρων, στελέχη που έχουν, διαβάζω όπως είναι στο νομοσχέδιο, στελέχη που έχουν εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων. Κλείνω σε ένα λεπτό. Εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ερευνητικών προγραμμάτων και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Μάνατζερ δηλαδή. Και βέβαια ως κερασάκι στην αντιλαϊκή σας τούρτα έρχεται η γενίκευση και η επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και στα προηγούμενα νομοσχέδια το ίδιο γινόταν, όχι ότι γίνεται τώρα για πρώτη φορά. Τη δουλειά δηλαδή υποπροθεσμία σε αυτά τα ερευνητικά κέντρα ή με μπλοκάκι, με όλα αυτά δηλαδή για τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ πριν γίνει η κυβέρνηση ανέβαινε στα κεραμίδια. Όσο για τον νόμο Διαμαντοπούλου, τόσο πολύ τον καταργήσατε που τον αξιοποιείτε στο νομοσχέδιο στο πιο βασικό θέμα μιας πανεπιστημιακής σχολής, στη διαμόρφωση του προγράμματος των σπουδών της. Και αυτό το επαναλαμβάνετε πάρα πολλές φορές στο νομοσχέδιο. Μας προβληματίζει τέλος στο άρθρο 3 για το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, που διαθέτει, όσο και να πει κανείς, την τεχνογνωσία της εμπορευματοποιημένης εκπαίδευσης. Μας προβληματίζει μια διατύπωση που ορίζει ότι οι φοιτητές, θα θέλαμε εδώ μια εξήγηση, οι φοιτητές επιβαρύνονται, λέει, με έξοδα για την απόκτηση εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού και για την κάλυψη των ιδιαίτερων δαπανών επικοινωνίας. Δηλαδή, άφησα τελευταία τη συγχώνευση του Πανεπιστημιακού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Πάτρας, που μετονομάζεται σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας. Πρόκειται για μια εξέλιξη επικίνδυνη και αντιεπιστημονική. Τι σχέση έχουν αυτά τα δύο μεταξύ τους? Άλλο εκπαιδευτικός, άλλο κοινωνικός λειτουργός. Μήπως θέλετε να ανοίξετε το δρόμο για την απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας ακόμα και από τις παιδαγωγικές σχολές? Ή μήπως επιδιώκετε, ρωτάμε εμείς, μέσω του νέου αυτού τμήματος αχταρμά που δημιουργείται, να διαμορφώσετε τέτοιους εργαζόμενους, εργαζόμενους πολυεργαλεία για να εναλλάσσονται σε διαφορετικές θέσεις εργασίας? Με κάτι τέτοια, το μόνο που καταφέρνετε είναι ότι υποβαθμίζετε συνειδητά και το ρόλο του εκπαιδευτικού και το ρόλο των κοινωνικών λειτουργών, που εμείς θεωρούμε ότι είναι απαραίτητοι σε όλα τα σχολεία και ο ρόλος τους είναι εντελώς απαραίτητος και αναγκαίος στη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.